Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Άκουσα με προσοχή τον εισηγητή της πλειοψηφίας και επιτρέψτε μου να πω ότι συζητάμε τον προϋπολογισμό σε ένα διεθνές πλαίσιο, ένα πλαίσιο εξελίξεων οικονομικών, οι οποίες δεν μπορεί να χαρακτηριστούν ευίωνες. Και μιλάω για την επιβράδυνση των οικονομιών της Ευρωζώνης, οι οποίες είναι η βασική εμπορική μας εταίροι, με τη Γερμανία να μπαίνει επισήμως έστω και για λίγο σε ύφεση, με την Ευρώπη να επανέρχεται στους κανόνες της δημοσιονομικής πειθαρχίας. Διεξάγεται μια συζήτηση, κύριε Υπουργέ, από την Ελλάδα, από την οποία η Ελλάδα είναι απούσα. Μας απαντήσατε και επισήμως ότι δεν σας αφορά η συμμετοχή σε αυτή τη συζήτηση. Είναι μια θέση με την οποία διαφωνούμε θεμελιωδώς. Θεωρούμε ότι η Ελλάδα έπρεπε να παίξει ενεργητικό ρόλο, να μην πω πρωτοπόρο, στη συζήτηση που άνοιξε υπό το φως των αποτυχιών του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης για την αλλαγή του, για την αλλαγή των κανόνων. Και είναι, κατά τη γνώμη μας, αδόκιμο. Είναι κάτι το οποίο είναι μη επιτρεπτό. Η Ελλάδα, η οποία, λόγω πολύ συγκεκριμένων λόγων, έχει το μεγαλύτερο ποσοστό χρέους σε σχέση με το ΑΕΠ στην Ευρώπη, να μην συμμετέχει ενεργά σε αυτό το διάλογο. Όταν σας παραθέσαμε αυτή μας τη θέση, όταν την κάναμε δημόσια, δεχτήκαμε επιθέσεις και μας είπατε ότι είμαστε υπέρ των ελλημάτων και υπέρ του Αντάρτικου. Τίποτα από αυτά δεν συμβαίνει. Τίποτα από αυτά δεν συμβαίνει. Αλλά είναι δυνατόν να μην έχει η Ελλάδα θέση για το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο, να μην επιδιώκει να προκύψουν κανόνες που ενδεχομένως να επιβάλλουν ομαλότερη προσαρμογή στα χρέη τα οποία έχει φορτωθεί ο ελληνικός λαός? Δεν την καταλαβαίνουμε αυτή την αποχή. Έχει πυροδοτηθεί μία συζήτηση στην Ευρώπη. Γιατί απουσιάζει εκοφαντικά η Ελλάδα? Δεν θα έπρεπε, και πόσο μάλλον σε ένα περιβάλλον όπου ανεβαίνει το κόστος της χρηματοδότησης με την άνοδο των επιτοκίων. Η Ρίστο Εμπαρόδο έδωσε σήμα περιορισμού των αυξήσεων στους μισθούς η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, διότι είπε ότι τα νομισματικά εργαλεία, είπε η κυρία Λαγκάρντ, τελειώσανε για τη θάσευση του πληθωρισμού. Τώρα πάμε στις περικοπές και στη σταθεροποίηση των μισθών. Και βεβαίως περιστοιχίζεται και η περιοχή μας από συγκρούσεις, οι οποίες, αν μη τι άλλο, προδιαγράφουν ένα μεσοπρόθεσμο μέλλον με πάρα πολύ υψηλές τιμές ενέργειας. Τώρα άκουσα με πάρα πολύ προσοχή τον εισηγητή της πλειοψηφίας. Είπε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης αναμένεται να ανέρθει στο 2,4 και είναι ο τρίτος υψηλότερος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην τριετία που πέρασε, ποια είναι η κατάταξη της Ελλάδας στους ρυθμούς ανάπτυξης, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι? 25η στους 36 που παρακολουθεί η Eurostat. Σε ονομαστικούς όρους, η Ελλάδα είναι 32η στους 36. Ακούσαμε επίσης ότι θα πέσει η έτη περαιτέρω, όχι πάρα πολύ, κύριε Πέτσα, όντως υπογραμμίσατε με ακρίβεια τους αριθμούς, ο εναρμονισμένος δείκτης τιμών καταναλωτή. Είπατε ότι θα πάει στο 4,1. Για τον Οκτώβριο η Ελλάδα ήταν πρωταθλήτρια στον πληθωρισμό τροφίμων. Πρωταθλήτρια, η πρώτη. Η πρώτη. Και αναρωτιέμαι πόση αξία μπορεί να έχουν στο δημόσιο διάλογο τα επιχειρήματα ότι η μείωση των έμεσων φόρων δεν επηρεάζει τις τιμές και δεν επηρεάζει τον πληθωρισμό. Τη στιγμή που στην Πορτογαλία έχουμε μία πτώση πληθωρισμού σχεδόν 18%, στην Κύπρο έχει πάει στο 5,5%, η Ισπανία 9,3%. Και βεβαίως στην ΕΕ ο μέσος όρος είναι 7,3, η Ελλάδα είναι στο 11. Άκουσα επίσης τον αγαπητό κύριο Πέτσα να λέει ότι οι επενδύσεις αναμένεται για το 2023 να αυξηθούν κατά 7,1%. Μάλιστα. Τι έλεγε ο προϋπολογισμός ο προηγούμενος, κύριε Πέτσα? Ότι θα αυξάνονται 15%, ό,τι λέει και ο φετινός. Περιμένω λοιπόν και σε αυτή την Επιτροπή και στις επόμενες τρεις και στην Ολομέλεια θα περιμένουμε να μας πείτε τι διαφορετικό θα συμβεί το 24 που δεν συνέβη το 23. Λέγατε ότι θα αυξηθούν οι επενδύσεις κατά 15%, αυξήθηκαν κατά 7%, δικαίως έρχεστε εδώ να παραθέσετε την εκτίμηση ότι θα αυξηθούν κατά 7% το 2023, 7% αύξηση των επενδύσεων, και επανέρχεστε στην πρόβλεψη την προηγούμενη, ακριβώς την ίδια πρόβλεψη.
15% λέγατε για το 23, αυξήθηκαν 7 και έρχεστε να μας πείτε για το 24 πάλι 7 θα, πάλι 15 θα αυξηθούν. Μην έρθετε όμως και στον επόμενο προϋπολογισμό να μας πείτε πάλι 15 ενώ θα έχουν αυξηθεί για 4, για 5, για 6, για 7. Πρέπει να μας εξηγήσετε λοιπόν εάν κάποια από τις υποθέσεις εργασίας που είχατε πέρσι δεν λειτουργήσε, ποια ήταν αυτή και τι σας οδηγεί φέτος να κάνετε μία αντίστοιχη εκτίμηση για το ύψος των επενδύσεων. Αναργία. Μάλιστα. Πέφτει η αναργία. Πρωτάθλημα. Εκεί κι αν έχετε σπάσει τα ρεκόρ, κύριε. Εκεί κι αν έχετε σπάσει τα ρεκόρ. Ποιο ρεκόρ έχετε σπάσει? Το ρεκόρ απόκλησης στον αριθμό των ανέργων μεταξύ ΟΕΘ και ΕΛΣΤΑΤ. Γιατί γελάτε, κύριε Θεοχάρη? Το κερδίσατε. Χρυσό μετάλλιο. 1.030.000 άνεργοι, λέει ο ΟΕΘ. 500, συγγνώμη, να δω το ακριβές νούμερο. 508.000, λέει η ΕΛΣΤΑΤ. Μισό εκατομμύριο απόκληση. Μισό εκατομμύριο απόκληση. Δεν είναι ούτε 10.000 ούτε 20.000. Και εσείς έρχεστε εδώ και μας κομίζετε το νούμερο της ΕΛΣΤΑΤ επειδή βολεύει, για να δούμε. Επίσης, προσέξτε να δείτε τώρα, διότι ο δείκτης της ανεργίας μας δείχνει το ποσοστό του εργατικού δυναμικού που αναζητά εργασία και δεν μπορεί να το βρει. Μάλιστα, μάλιστα. Είμαστε 300.000 θέσεις εργασίας από το 2009-2010 παρακάτω. Η μεγάλη εικόνα της κρίσης στην Ελλάδα είναι η απώλεια 1.000.000 θέσεων εργασίας. 400 έως 500.000 κέρδισε η εθνική οικονομία την περίοδο 15-19 και έφτασε τα 4 εκατομμύρια η απασχόληση. Και από τότε μέχρι τώρα έχει καλυφθεί κάποιο έδαφος, αλλά δεν έχουμε πιάσει το επίπεδο της απασχόλησης του 2009 και αυτό νομίζω ότι θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να σημειωθεί. Άκουσα επίσης ότι έχουμε αύξηση των εσόδων από τη φορολογία χωρίς να έχουμε την αύξηση των φόρων. Εντάξει, νομίζω υπό το φως των τελευταίων εξελίξεων και της χθεσινής μεγαλειώδους κινητοποίησης των ανθρώπων που εξαπατήθηκαν από το πυροκλογικό σας πρόγραμμα που τους λέγατε ότι δεν θα έχουν καμία επιβάρυνση, παρέλκει ως επιχείρημα και παρέλκει και υπό το φως μιας στατιστικής παρατήρησης που λέει ότι το 2022 η Ελλάδα έκανε ρεκόρ εισπράξης φόρων στο ύψος του 29% του ΑΕΠ. Ρεκόρ 27 ετών. Οι φόροι είναι στο 29% του ΑΕΠ μαζί με τις ασφαλιστικές εισφορές στο 43%. Θα μπορούσα να μιλήσω πολύ, δεν θα φάω πάρα πολύ χρόνο. Το ξέρετε και εσείς γνωρίζετε ότι έχετε αποκλίσεις σε σχέση με τις εκτιμήσεις των βασικών μακροοικονομικών μεγεθών με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για το κενό ΦΠΑ, επίσης άκουσα με προσοχή τον κύριο Πέτσα να τοποθετείτε. Στην τριετία, δεν ξέρω πόσο κενό ΦΠΑ καλύπτεται, είχαμε αύξηση του κονδυλίου που εισπράττει το κράτος από τον ΦΠΑ κατά 41%. Κατά 41%. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι μια τεράστια μεταβολή στη δομή των εσόδων και η οποία βεβαίως οφείλεται, όπως αντιλαμβάνεστε κι εσείς, στην ακατάσχετη ακρίβεια η οποία επιμένει και για την οποία έχετε κι εσείς δηλώσει ότι δεν έχετε πάρα πολλά να κάνετε. Για τις επενδύσεις μόνο μία σημείωση. Από τις επενδύσεις, τις καινούργιες, τις νέες επενδύσεις, το 63% αφορά χρηματοπιστωτικές κυρίως επενδύσεις, δηλαδή την μεταφορά ιδιοκτησίας των κόκκινο-κοκκινοπράσινων μπουκέτων δανείων στα funds. 280 εκατομμύρια στις κατασκευές, 250 στη διασκέδαση, ψυχαγωγία, 210 στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και 170 εκατομμύρια στις αγορές ακινήτων. Για τον μέσο μισθό επίσης, και θα θέλαμε και εδώ μία απάντηση, εάν ισχύει η δέσμευσή σας ότι θα πάει 2025-2026 στα 1.500 ευρώ. Δεν προκύπτει αυτό.
όπως αντιλαμβάνεστε. Είναι μια αύξηση της τάξης του 42%. Αν δεν κάνω λάθος, είμαστε στα 1050 ύψος μέσου μισθού και η Κομισιόν για τα επόμενα 4 χρόνια προβλέπει αυξήσεις 1,3, 0,3, 1,1 και 0, σχεδόν 0. Σωρευτικά λοιπόν, κύριε Πέτσα, κύριοι Υπουργοί, αυτό απέχει έτη φωτός από την βασική κεντρική σας υπόσχεση προς τους μισθωτούς, η οποία υπήρχε προεκλογικά, και εδώ θα θέλαμε επίσης πάρα πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις. Οι συνθήκες λοιπόν της ελληνικής οικονομίας χαρακτηρίζονται από την πανευρωπαϊκή πρωτιά στον πληθωρισμό τροφίμων, από τον πρωταθλητισμό στις τιμές ενέργειας και βεβαίως από την πρωτιά στην ΕΕ που δαπανούνταν νοικοκυριά για τη στέγασή τους. Γιατί αναφέρομαι σε αυτά τα τρία μεγέθη? Διότι είναι οι βασικές πηγές διεύρυνσης και γέννησης, μάλλον γέννησης και διεύρυνσης των ανισοτήτων. Διότι τα χαμηλά εισοδήματα, τη μερίδα του λέοντος, για να μην πω το σύνολο του εισοδήματός τους, το δαπανούν στην στέγη, την τροφή και την ενέργεια. Και εκεί ακριβώς είναι που βρίσκεται μία ρίζα πολλαπλασιασμού των ανισοτήτων, για την οποία η δική σας κυβέρνηση δεν έχει να πει τίποτα. Βεβαίως η χώρα μας βιώνει και τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης μαζί με τη δική σας αδράνεια και, αν μη τι άλλο, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, δεν είναι, κύριε Χατζηδάκη, στους αριθμούς που επιλέγετε να επικοινωνείτε προς τον κόσμο, είτε στη Βουλή είτε στις τηλεοπτικές σας εμφανίσεις, υπάρχει το μεγάλο πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους. Με 1,5 εκατομμύριο αφημί σε μέτρα αναγκαστικής ίσπραξης και με αύξηση του χρέους και των ληξιπρόθεσμων μονοφυλών και των οικοκυριών και των επιχειρήσεων τα τελευταία 3 χρόνια. Στη δική σας λογική αυτό είναι ένα πρόβλημα που θα το υπερβούμε μέσω της εκαθάρισης νοικοκυριών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Είναι αποτυπωμένο στην έκθεση Ψαρίδη Εφθασός. Δεν σας κατηγορούμε τόσο πολύ για κρυψίνια. Νομίζω μένει το σχέδιό σας πλέον γυμνό. Εχθές ο κύριος Παπαθανάσης, κύριε, δεν ξέρω, κύριε Χατζηδάκη, αν ήταν κατόπιν εντολής σας ή από μόνος του έκανε αυτή τη δήλωση, ζήτησε και από εμάς προφανώς και από την επιχειρηματική κοινότητα να αντιληφθεί ότι το Ταμείο Ανάκαμψης είναι μόνο για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Γιατί οι μεγάλες επιχειρήσεις έχουν πρόβλημα, έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό, ενώ οι υπόλοιπες επιχειρήσεις δεν έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Είναι αυτή η λογική σας? Δεν είχα ακούσει με τέτοια ευκρίνεια, τέτοια ευθύτητα, τέτοιο κινησμό, θα σας έλεγα, μία διατύπωση από κυβερνητικό στέλεχος που λέει ότι το Ταμείο Ανάκαμψης είναι κομμένο και ραμμένο, προορίζεται για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Πραγματικά δεν το είχα ακούσει. Σας είχαμε ρωτήσει και στη συνεδρίαση της Επιτροπής μας και την προηγούμενη φορά δεν πήραμε απάντηση. Εντοπίσαμε ότι 2 επιχειρήσεις από αυτές που πήραν τα 12 ή που προορίζονται τα 12 δις των δανείων έχουν διανεμηθεί 5-5,5, αν θυμάμαι καλά, σύμφωνα με την παρουσίαση που μας έδωσε ο κύριος Παπαθανάσης. Για παράδειγμα, είναι 2 εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων, οι οποίες δανείστηκαν, αξιοποίησαν δηλαδή διαθέσιμους φόρους, δανείστηκαν για να εισάγουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα. 300 εκατομμύρια χρηστικά οι δύο εταιρείες. 300 εκατομμύρια. Να μην την έκαναν αυτή την επένδυση? Δεν λέμε όχι, βεβαίως. Αλλά γιατί να μην πάνε στον τραπεζικό δανεισμό? Δεν έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Αυτό δεν είπε ο κύριος Παπαθανάσης? Ότι οι εταιρείες αυτού του μεγέθους έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό. Να πάει να δανειστεί λοιπόν με τα επιτόκια της αγοράς. Η επιχείρηση η οποία θέλει να κάνει αυτή την επένδυση, την καλωσορίζουμε, κανένα πρόβλημα. Δεν έχει τόση προστιθέμενη αξία για την εγχώρια οικονομία, επιτρέψτε μου να πω. Είναι μια μεγάλη κλίμακα εισαγωγή. Συμφωνείτε, νομίζω. Και να αφήσει διαθέσιμους πόρους, διαθέσιμα κονδύλια, διαθέσιμα δάνεια για το κομμάτι της αγοράς που εσείς θέλετε να αποκλείσετε. Ταυτόχρονα υπάρχει και ένα τεράστιο ζήτημα, στο οποίο θα επανέλθω και στο κλείσιμο της
τοποθέτησής μου σε σχέση με τις τράπεζες. Τα κέρδη που καταγράφουν και τον τρόπο με τον οποίο το δημόσιο έχει επιλέξει, έχετε επιλέξει να αποσυρθεί από το μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών. Οι φόροι λοιπόν σε σχέση με το 2023, κυρίες και κύριοι της πλειοψηφίας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναμένονται αυξημένοι κατά 8% πάνω από τους στόχους του προηγούμενου προϋπολογισμού. Έχουμε μία πτώση της ιδιωτικής κατανάλωσης, την οποία ευθέως προβλέπεται, η οποία θα πάει κάτω από τους ρυθμούς ανάπτυξης και αυτό είναι δηλωτικό. Και για τις επενδύσεις σας είπαμε ότι είστε υπεραισιόδοξοι, έχετε, επαναλαμβάνω, μία πρόβλεψη 15% για την επόμενη χρονιά. Πρέπει να μας πείτε που εδράζετε και τι πήγε άσχημα σε σχέση με την πρόβλεψη που κάνατε για το 2023. Για το 2023 λέγατε ότι θα είναι οι επενδύσεις θα αυξηθούν κατά 15%, αυξάνονται κατά 7% και έρχεστε τώρα να μας πείτε και για το 2024 θα αυξηθούν 15%. Διαφορά στις προβλέψεις σας και σε σχέση με τις εξαγωγές υπάρχει με την Κομισιόν. Για το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για το Ταμείο Ανάκαμψης ακούσαμε και εχθές τον κύριο Μιλιώνη από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο να λέει ότι οι ρυθμοί απορρόφησης υπολείπονται του επιθυμητού και του ευκταίου και βεβαίως αντίστοιχη είναι η εικόνα για τα άλλα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Δεν απαντά λοιπόν ο προϋπολογισμός σας στις αιτίες που γεννούν τις μεγάλες ανισότητες, δεν απαντά στην ακρίβεια, δεν παρεμβαίνετε με ελέγχους και με μείωση των έμεσων φόρων όπως έκαναν μία σειρά από χώρες, δεν παρεμβαίνετε και στην αύξηση των εισοδημάτων. 70 ευρώ αύξηση για τους δημοσίους υπαλλήλους, αντιλαμβάνεστε ότι απέχει πάρα πολύ από το αναγκαίο για να καλυφθεί και να διατηρηθεί το επίπεδο ζωής και κατανάλωσης. Μέσος μισθός, σας είπα και πριν, είχατε πει στα 1.500, είναι στα 1.050 ο μέσος μισθός. Θέλουμε μία καθαρή απάντηση αν ισχύει ο στόχος και τι θα πείτε στην Κομισιόν, η οποία προβλέπει σορευτική αύξηση κοντά στο 4-5% για τα επόμενα 4 χρόνια. Εδώ θέλουμε μία πραγματική έτσι, απάντηση για την οποία θα αναμένουμε με ενδιαφέρον. Ιδιωτικό χρέος. 12% έχει αυξηθεί το ληξιπρόθεσμο των φυσικών προσώπων από τον Ιούλιο του 2020. Από τα 36 δις πήγε στα 40. Από τα 69 στα 71,5 το ληξιπρόθεσμο των νομικών προσώπων. Και βεβαίως 1,5 εκατομμύριο αφημείο, όπως σας είπα και πριν, είναι σε μέτρα αναγκαστικής ίσπραξης. Εδώ την θέση τη δική μας τη γνωρίζετε, πρέπει να υπάρξει μια συνολική ρύθμιση. Είναι μια αιτία καχεξίας της ελληνικής οικονομίας, δεν αφορά κάποιους κακοπληρωτές, αφορά το γεγονός ότι η ελληνική οικονομία βυθίστηκε σε μια πολυετή κρίση και δεν είναι δυνατόν να πολιτεύεται μια κυβέρνηση υπονοώντας ότι η μεγάλη πλειοψηφία νοικοκυριών και επιχειρήσεων είναι κακοπληρωτές ή ότι είναι φοροφυγάδες, την είδατε, νομίζω θα σας εξέπληξε και εσάς η μαζικότητα της χθεσινής διαμαρτυρίας, κύριε Υπουργέ. Είδα πολλούς ανθρώπους και μεγαλύτερης ηλικίας και ώριμους και νέους ανθρώπους να διαδηλώνουν. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι στα μάτια τα δικά σας, δεν θα ήθελα να το πιστέψω, βοηθήστε με να μην το πιστέψω, ότι στα μάτια τα δικά σας όλοι αυτοί οι άνθρωποι απλώς φοροδιαφεύγουν. Δικηγόροι οι οποίοι δεν έχουν γραφείο και δουλεύουν από το σπίτι τους και αγωνίζονται για να βγάλουν τα προστοζήν, μικροί και μεσαίοι ή και μικρότεροι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα ούτε καν να καλύπτουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές. Και μη σας κάνει εντύπωση ότι ναι, μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν εισόδημα χαμηλότερο από τις 11.000 ευρώ ή με τις τριετίες 15. Γιατί αν λάβουμε υπόψη και τις τριετίες, ανεβαίνει πάρα πολύ. Τώρα, επιτρέψτε μου να κλείσω με το εξής. Και αυτό αφορά και εσάς, κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής μας, κύριε Βεζιρόπουλο. Οι τράπεζες το 2022 και το 2023 κατέγραψαν κέρδη 7,5 δις. Και τα κατέγραψαν όχι επειδή χρηματοδότησαν την ελληνική οικονομία, πράγμα που θα ήταν στα πλαίσια του ευλόγου, του λογικού, δηλαδή να κάνουν επιτυχείς επιλογές στη χρηματοδότησή τους, οι επενδύσεις οι οποίες χρηματοδοτούν να μεγαλώνουν την πίτα της οικονομίας μας και από εκεί
να καταγράφουν και τα κέρδη τους. Τα τερατώδη κέρδη των τραπεζών έχουν βγει από δύο πηγές, από τις τεράστιες χρεώσεις τις οποίες κάνουν για τη μεταφορά χρημάτων, από τις προμήθειες τις οποίες παίρνουν και βεβαίως από το τεράστιο spread επιτοκίων, χορηγήσεων και δανεισμού. Και καταθέσεων, συγγνώμη. Υπάρχει ένα τεράστιο επεισόδιο αυτές τις μέρες, σας άκουσα να πανηγυρίζετε και εσάς προσωπικά, κύριε Μητσοτάκη, αναδιανομής στη χώρα και όχι για το φετινό προϋπολογισμό. Ένα επεισόδιο το οποίο θα επηρεάσει και τους επόμενους προϋπολογισμούς. Και αναφέρομαι βεβαίως στο γεγονός ότι αποσύρεται το δημόσιο από το μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών. Η μελέτη του ΚΕΠΕ δείχνει ότι το ελληνικό δημόσιο θα έχει μια απώλεια 40 δις. Δεν σας λέμε ότι θα έπρεπε να ισοφαρίσετε πριν φύγετε, αλλά τα καμπανάκια δεν τα ακούμε. Αποχωρεί το δημόσιο από το μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών για να εισπράξει πόσα χρήματα, 2 δις, 3 δις, 4 δις. Και έχει βάλει 46. Και έχει βάλει 46. Σας προτείνουμε κάποιο επαναστατικό μέτρο. Ποια επανάσταση έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο και βγήκαν είτε με μικρά κέρδη είτε χωρίς απώλειες από τις τράπεζες και κυβερνήσεις. Ποιος ο λόγος να αποχωρήσουμε τώρα που δυνητικά από τη συμμετοχή του Έλληνα φορολογουμένου στο μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών τα μερίσματα για τη χρονιά που έρχεται θα μπορούσαν να είναι 750 εκατομμύρια ευρώ. Περίπου όσα εισπράτεται από τον κεφαλικό φόρο στους ελεύθερους επαγγελματίες, στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Και επειδή τίποτα στη δημοκρατία μας δεν πρέπει να μένει αναπάντητο, έχουμε ζητήσει οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία που συμμετέχουμε στις δύο επιτροπές, Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου και Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων, να γίνει μια ειδική συνεδρίαση, δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα υπάρχει αντίρρηση από πουθενά, με την παρουσία της διοίκησης του ΤΑΦ ΣΥΓΜΑ, για να μας εξηγήσουν στη βάση ποιων μελετών, στη βάση ποιων συμβουλών, στη βάση ποιων ιεραρχήσεων, στη βάση ποιων εντολών κάνανε αυτές τις εκλογές. Αντιλαμβάνεστε ότι 40 δις είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσό. Είναι 30-40 φορές, 30 φορές παραπάνω από όσο θέλετε να μαζέψετε από τους ελεύθερους επαγγελματίες. Και τα 40 δις πάνω στο δημόσιο χρέος θα επηρεάσουν τους επόμενους προϋπολογισμούς. Θέλει πολλά χρόνια για να αποπληρωθεί αυτό το ποσό, ακόμα και αν έχουμε πληθωρισμό 11% να το σβήνει χρονιά-χρονιά. Θα θέλαμε λοιπόν, αυτό αφορά και τον αγαπητό πρόεδρο της Επιτροπής μας, ο οποίος οφείλω να πω ότι έχει με αξιοσύνη και δικαιοσύνη παίξει το ρόλο του μέχρι στιγμής, να συνεννοηθεί με την κυβέρνηση για να δούμε πότε μπορούμε σύντομα, θα θέλαμε εμείς, πριν ολοκληρώσετε την οριστική και αμετάκλητη αποχώρηση του Δημοσίου από το μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών, να ενημερωθούμε εδώ στις αρμόδιες επιτροπές για να ξέρει και ο ελληνικός λαός ποιοι και πώς και με ποιο τρόπο, με ποια ελαττήρια, με ποιες εντολές πήρανε αυτές τις αποφάσεις. Θέλω να σας παρακαλέσω προκαταβολικά, διότι το έχω ακούσει πολλές φορές, να μην μας κάνετε κριτική για το λόγο του ότι εμείς επιθυμούμε να υπάρχει δημόσια τράπεζα. Αυτό είναι άλλο ζήτημα. Βεβαίως επιθυμούμε και θέλουμε και πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρχει δημόσιος πυλώνας στο τραπεζικό σύστημα. Αλλά ακόμα και πολιτικές δυνάμεις που δεν συμφωνούν με αυτή τη θέση. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι το θεωρούν αυτονόητο ότι το ελληνικό δημόσιο θα απολέσει 40 δις έτσι κι αλλιώς από το μπες βιές στο μετοχικό κεφάλαιο των τραπεζών. Αυτό το ζήτημα, κυρίες και κύριοι, κυρίως της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας, να ξέρετε ότι είναι τεραστίων διαστάσεων, πολλαπλάσια σημαντικότητας από τον προϋπολογισμό, ο οποίος αφορά μόνο την επόμενη χρήση. Τα 40 δις που φορτώνονται στο δημόσιο χρέος, αν επιστρεπτεί, και που θα μπορούσαν με άλλους χειρισμούς ενδεχομένως να είναι τα μισά, θα επηρεάσουν όλους τους προϋπολογισμούς των επόμενων ετών. Για όλα αυτά, αλλά και για όσα με μεγαλύτερη λεπτομέρεια και για τα θέματα του εργασιακού και για τα θέματα του συνταξιοδοτικού και για τα θέματα της ακρίβειας και για τα θέματα του κοινωνικού κράτους, θέλουμε απαντήσεις. Θα μιλήσουν
οι ειδικοί, οι συγητές μας, αλλά νομίζω ότι και από τη σημερινή Επιτροπή μπορούμε να κάνουμε ένα βήμα για να μην γίνει και καταλήξει αυτή η διαδικασία μια σειρά παράλληλων μονολόγων. Σας έχουμε θέσει πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα, θέλουμε πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις και έχουμε περιθώριο και στις τρεις επόμενες συνεδριάσεις των Επιτροπών να βελτιώσουμε τη διαφάνεια, να δικαιώσουμε το ρόλο της Επιτροπής και στοιχειωδώς να αποκαταστήσουμε και την αξιοπιστία, την τραυματισμένη του Κοινοβουλίου στα μάτια του ελληνικού λαού. Σας ευχαριστώ πολύ.